Να ξεκινήσω από το τελευταίο πλαίσιο της ερώτησής σας. Η δήλωση του Biden πραγματικά βάζει τα πράγματα στη θέση τους ό,τι αφορά το ιστορικό, πολιτικό και διπλωματικό σκέλος που αφορά τη γενοκτονία. Υπάρχουν τρία θέματα. Το ένα είναι το ιστορικό, το οποίο αφορά τη δολοφονία 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που έπαιξαν οι Γερμανοί σε αυτή την προμελετημένη γενοκτονία. Θυμίζω ότι ο αρχηγός του Οθωμανικού στρατού ήταν ο Λίμαν Φον Σάντερς και στελέχη του ήταν άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται αργότερα σε ολοκαυτώματα, όπως ο Καρλ Σίμερς, ο οποίος πήρε μέρος στο δεύτερο μεγαλύτερο έγκλημα που συνέβη στην Ευρώπη, στο Δίστομο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι οι δυνάμεις οι οποίες αργότερα με προεξάρχοντα το Χίτλερ είπε ποιος θυμάται τους Αρμένιους προκειμένου να υλοποιήσει τη γενοκτονία, το ολοκαύτωμα. Φαίνεται ότι το έγκλημα, επειδή δεν τιμωρήθηκε, επαναλήφθηκε και δυστυχώς επαναλήφθηκε με τον τρόπο που το ξέρουμε. Και πρέπει να το πούμε με έμφαση αυτό. Δυστυχώς ούτε ο αρμενικός λαός ούτε ο ελληνικός είχε τη δική του Νερεμβέργη, όπως υπήρξε για τους Ναζί εγκληματίες, ούτε τα δικαστήρια του Τόκη για τους Ιάπωνες εγκληματίες. Υπήρχε μόνο η επιχείρηση συνέμεσης, η οποία οι Αρμένοι του κόμματος της Εθνικής Ενότητας είχαν ως στόχο να εξοντώσουν τους προτέλειους και μάλιστα και το γερμανικό δικαστήριο αθώωσε τους Αρμένιους οι οποίοι δολοφόνησαν τους νεότρουπους. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επισήμαση για την ιστορία. Το δεύτερο σκέλος είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και αφορά το κομμάτι της ερώτησής σας που σχετίζεται με την Τουρκία. Πράγματι, η Τουρκία ερμηνεύει αλακάρτ το διεθνές δίκαιο και ειδικά τη σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος γενοκτονίας, η οποία σύμβαση προβλέπει ότι δεν υπάρχει παραγραφή όσα χρόνια και αν περάσουν από το έγκλημα της γενοκτονίας. Δεν παραγράφεται. Συνεπώς, έχουμε το δικαίωμα και μιλώ σε πρώτο πληθυντικό, ως Έλληνες, ως Αρμένοι, ως Ασσύριοι, ως λαοί, απόγονοι διασωθέντων του μαρτυρικού ολοκαυτώματος των λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να απαιτήσουμε και έχουμε το δικαίωμα και το έχουμε πετύχει την αποκατάσταση, την επανόρθωση και την αποζημίωση. Θα πρέπει να σας πω ότι ήδη από το 2008 δύο ασφαλιστικές εταιρείες της ΗΠΑ έδωσαν ασφάλειες ζωής, αποζημιώσεις σε απόγονους θυμάτων σε 4.500 Αρμένιους και 1.031 Έλληνες, εκ των οποίων απόγονοι του Σμύρνης Χρυσόστομου, που είχαν κάνει ασφάλειες ζωής προκειμένου να προστατευτούν από τη δολοφονική πρακτική του Οθωμανικού κράτους. Το τρίτο θέμα το οποίο υπόθηκε έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και πρέπει να σας το πω και δημοσίως, ότι ήδη από τον Νοέμβριο του 19 το ψήφισμα το οποίο προχθές επικύρωση δήλωση του Biden, δηλαδή γενοκτονία, υπάρχει με σαφή αναφορά στη γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήδη το Κογκρέσο, με προεξάρχοντα τη σπουδαία προσωπικότητα του Μενέντες, τον οποίο το συγχαίρω δημοσίως επειδή το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια για τον αγώνα, τον έντιμο και σοβαρό που κάνει ειδικά στις ΗΠΑ για να αποδειχτούν τα εγκλήματα της Τουρκίας, τα παρελθόντα αλλά και τα τωρινά. Το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει σαφή αναφορά στο ψήφισμα του Κογκρέσου ότι η γενοκτονία των Αρμενίων και η γενοκτονία των Ελλήνων αφορά δύο από τις σημαντικές γενοκτονίες, δύο από τα σημαντικά μαζικά εγκλήματα για τα οποία βαρύνεται η Τουρκία, δίνει την αφορμή αλλά κυρίως και το τεκμήριο στην ελληνική εξωτερική πολιτική να βάλει το ζήτημα τόσο στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, όσο και να ζητήσει από τις ΗΠΑ να κάνει και να πράξει αυτό το οποίο έγινε με την υπόθεση των Αρμενίων. Και επίσης εδώ πρέπει να προσθέσω το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια αλλαγή γεωπολιτικών συσχετισμών. Μην ξεχνάτε ότι η δήλωση του Biden, που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως και η δήλωση του Μακρόν, ειδικά όμως η δήλωση του Biden που αναφέρεται σε Κωνσταντινούπολη, δεν είναι τυχαία η αναφορά του, δεν σχετίζεται με αυτό το οποίο αναπαράγεται δυστυχώς στην Ελλάδα, ότι χρησιμοποίησε τον ιστορικό όρο της περίοδου που έγινε η γενοκτονία, αλλά θεωρώ ότι αν το δούμε σε ένα πλαίσιο ευρύτερο στρατηγικό, τον ίδιο όρο χρησιμοποίησε και η πρόεδρος της κρατικής Δούμα, της Βουλής δηλαδή της Ρωσίας. Τον ίδια πρόταση, τον ίδιο όρο χρησιμοποίησε και ο γιος του Νετανιάχου. Συνεπώς, η έννοια της αναγνώρισης γενοκτονίας, η πρόταση, το αίτημα, το οποίο είναι παγκόσμιο πλέον, μην ξεχνάτε ότι η προσπάθεια που κάνουμε με τους Αρμένιους όλα αυτά τα χρόνια έχει ως αποτέλεσμα, ακόμα και εμείς οι Έλληνες, χωρίς καμία βοήθεια από την ελληνική δημοκρατία, έχει ως αποτέλεσμα να πάρουμε σπουδαίες αναγνωρίσεις στη Σουηδία, στην Αυστραλία, στον Καναδά, από πολιτείες πολλές της Αμερικής, από ομοσπονδιακά κοινοβούλια, από διεθνείς οργανισμούς. Σημαίνει κάτι αυτό, τόσο σε επίπεδο τεκμηρίωσης όσο και επίπεδο πολιτικό. Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε μια αλλαγή ενός πολιτικού σκηνικού. Είναι και οι Θρακιώτες, που σημαίνει ότι έχουμε 1 εκατομμύριο σχεδόν θύματα Έλληνες και Ελληνίδες. Να πούμε ότι το σημαντικό ζήτημα που αφορά την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος γενοκτονίας θεμελιώθηκε πάνω στις γενοκτονίες εναντίον των Αρμενίων και των Ελλήνων. Ο Ραφαήλ Λέμκιν, ο οποίος ήταν επιζώντας του Ολοκαυτώματος, καθηγητής μετά στο Yale, εισήγαγε στο διεθνή
νομικό πολιτισμό μας τον όρο γενοκτονία χρησιμοποιώντας τις δύο λέξεις προερχόμενες από το ελληνικό λεξιλόγιο. Εκεί λοιπόν ταύτισε, τεκμηρίωσε και στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε μετά κτήμα των Ηνωμένων Εθνών πάνω στα εγκλήματα τα οποία έγιναν εναντίον των Αρμενίων και των Ελλήνων. Άρα λοιπόν καταρρύπτεται η γνωστή προπαγανδιστική θέση της Τουρκίας περί ότι δεν υπήρξε ποτέ γενοκτονία και ότι αντιστρέφοντας και κάνοντας και στρεψοδικία ότι αυτοί οι οποίοι δολοφονήθηκαν εντέλει ήταν Τούρκοι πολίτες. Όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και οι Αρμένοι και οι Έλληνες ήταν Οθωμανοί πολίτες, οι οποίοι στάθηκαν στην πρώτη γραμμή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ειδικά στην Καλλίπολη που ο Κεμάλ εκεί έδρεψε καρπούς Δάφνης, αλλά δυστυχώς εις βάρος όλων ημών. Από την άλλη πλευρά, είναι καλό να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το οποίο και εσείς το υπονοήσατε έπραξε η μεταπολεμική Γερμανία με αυτή την χαρακτηριστική πράξη του Βίλι Μπραντ, ο οποίος γονάτισε μπροστά στο μνημείο του Ολοκαυτώματος και ζήτησε συγγνώμη, έμπρακτη μεταμέλεια και μετάνοια απέναντι στα ναζιστικά εγκλήματα του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, δείχνει τελικώς πώς πρέπει να κινηθεί και η Τουρκία. Δεν μπορεί από τη μία πλευρά να λέει ότι θέλει να εκδημοκρατιστεί, θέλει να εξευρωπαϊστεί και από την άλλη να συνεχίζει τα ίδια ατιμόρυτα εγκλήματά της στο Κουρδιστάν, στη Συρία, στη Λιβύη. Στη Συρία, για παράδειγμα, έχει δολοφονήσει ξανά Αρμένιους. Έχει δολοφονήσει στην ίδια την Τουρκία πάρα πολλούς Αρμένιους οι οποίοι έχουν πράξει πάρα πολλά για την άδεια γενοκτονία. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι του συναδέλφου σας του Χραντ Ντίνκ, ο οποίος δολοφονήθηκε μέσα στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης όταν αποκάλυψε ότι το 90% της ηγετικής πολιτικής τάξης της Τουρκίας δεν είναι Τούρκοι. Είναι απλώς εξισλαμισμένοι Αρμένοι και Έλληνες και Κούρδοι, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί γιατί αρπάχτηκαν ως ορφανά, ως μικρά παιδιά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα τουρκικά συμφέροντα. Για να μην επεκταθούμε και στο γεγονός ότι μισές τουρκικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξάγουν σε όλο τον κόσμο τα προϊόντα τους, είναι καθαρά λαιλασία αρμενικών και ελληνικών ιδιοκτησιών. Να μην περάσω, έχω κάνει ειδική αναφορά γι' αυτό εδώ, γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η γενοκτονία έχει πάρα πολλές περιπτώσεις. Τις αναφέρατε και εσείς. Υπάρχει μέσα στη γενοκτονία παιδοκτονία και γυναικοκτονία. Αναφέρατε τη χαρακτηριστική ταινία, η οποία γυρίστηκε πριν 100 περίπου έτη στις ΗΠΑ. Έχουμε χιλιάδες βιασμένες γυναίκες, οι οποίες Αρμένισσες και Έλληνες ήταν αυτές οι οποίες έφεραν στον καρπό, στη μήτρα τους, στον καρπό του βιασμού. Είχαμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ορφανά, τα οποία εκτουρκίστηκαν στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, ως δημόσια πρόταση, η οποία απευθύνεται και φυσικά στην ελληνική εξωτερική πολιτική, είναι να αναδείξει και κυρίως να προτείνει και να ζητήσει από την Τουρκία την αναγνώριση γενοκτονίας των Ελλήνων. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή και είναι και η πιο κατάλληλη περίοδος για αυτό το νέο κύκλο διεκδίκησης στην ελληνική διπλωματία. Καλή Ανάσταση.